Μαλάκα! Κανάκο! Φάρσα! Μας κάνουν φάρσα! Μας κάνουν φάρσα! Θα ακούσεις έναν άντρα να... Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίρινο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με μια ολοκαίρινη σειρά στο κανάλι όπου λέγεται Καλώς στοιχειωμένους αριθμούς. Τα συγκεκριμένα βίντεο τα μάθατε από το TikTok μου όπου ανέβαζα αυτή τη σειρά και μου ζητήσατε να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο όμως θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Θα ήθελα να μην καλέσετε κι εσείς αυτούς τους αριθμούς μόνο εάν έχετε ή ρωτήσετε εσείς οι ίδιοι τους γονείς σας, διότι οι αριθμοί αυτοί είναι από το εξωτερικό. Χρεώνουν πάρα πολύ με αποτέλεσμα να χαλάσετε πάρα πολλά λεφτά. Επίσης πηγαίνετε να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω νέα βιντεάκια εδώ στο YouTube, γενικότερα με τα creepy βίντεο, με τρομακτικές ιστορίες ή με το καλό στοιχειωμένους αριθμούς, και θα ενημερώνεστε ειδικά στο Instagram για το τι βίντεο έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω είπα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Ο πρώτος στοιχειωμένος αριθμός που θα καλέσουμε είναι 8287-560-109. Η ιστορία πίσω από αυτόν τον στοιχειωμένο αριθμό είναι ότι συνδέεται άμεσα με τον θάνατο. Λένε ότι όσοι είχαν καλέσει τον συγκεκριμένο αριθμό, ακούγαν μία κοριτσίστικη φωνή όπου ζητούσε και φώναζε τη μητέρα της. Συνήθως πάρα πολλοί χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο αριθμό διότι θέλαν να επικοινωνήσουν με πνεύματα. Εκτός από αυτό, πάρα πολλοί όσοι κάνανε Ouija board χρησιμοποιούσαν τέτοιους αριθμούς για να μπορέσουν να έχουν αυξημένη δραστηριότητα και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν καλύτερα με έναν πνεύμα. Παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αλήθεια σας το λέω. Παρακαλώ. Μάμι. Μαλάκα! Ρε! Μάμι. Ρε! Ρε, δεν μπορώ να το ακούω. Μα τι Παναγία, έχω να τριχιάσει ολόκληρο αυτή τη στιγμή. Κρίστο. Παρακαλώ. Μάμι. Ρε, Όμι τζι. Παιδιά, είναι Όμι τζι, παιδιά. Τι ήταν αυτό. Παίζει να είναι από τα χειρότερα. Στοιχειωμένου αριθμού που έχω καλέσει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι από του χειρότερου στοιχειωμένου αριθμού, παιδιά. Με έχει πιάσει καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Ρε, ήτανε. Πόσο θρίλερ ήταν η φωνή. Παιδιά, σας το λέω, άμα πεθάνω για αυτή τη σειρά, κάνω giveaway το κανάλι μου στο YouTube και στο TikTok. Giveaway, λέει! Ο επόμενος στοιχειωμένος αριθμός είναι ο 090-444-444-44. Ο συγκεκριμένος αριθμός ονομάστηκε αλλιώς και Sadako Number και αφορά μια ιστορία όπου έγινε στην Ιαπωνία. Λένε ότι αν καλέσεις τον συγκεκριμένο αριθμό το βράδυ, θα ακούσεις μια γυναίκα να στριγκλίζει. Ο αριθμός 4 στην Ιαπωνία σημαίνει θάνατος και όπως βλέπετε μέσα στο συγκεκριμένο στοιχειωμένο αριθμό ο αριθμός 4 υπάρχει 8 φορές. Ελπίζω να το σηκώσει τώρα αυτό. Μόνο να βάλει. Με σταμάτησε η πλαγιά. Αυτός ο ήχος. Παρακαλώ. Τζι. What the fuck, ρε. Παρακαλώ. Σαντάκο. Κλείστη. Αγρίεψε ρε. Κλείστη. Ω ρε φίλε. Δεν θα μπορώ να κοιμηθώ σήμερα. Μα τι Παναγία, δεν μπορώ να κοιμηθώ με αυτά που γίνεται. Άμα το κινητό μου στοιχειωθεί και με παίρνουν το βράδυ και ακούω τέτοιες παιδιά, σταματάει η σειρά αυτή, δεν ξανακάνουμε τέτοια βίντεο, να το ξέρετε, το λέω από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι λέω, δεν μπορώ να μιλήσω. Ο επόμενος στοιχειωμένος αριθμός είναι ο 1207-404-2604. Λένε ότι δεν πρέπει να καλέσεις ποτέ τον συγκεκριμένο αριθμό, διότι όσοι είχαν προσπαθήσει να καλέσουν τον αριθμό αυτό, στην αρχή δεν είχε απαντήσει ποτέ κανένας. Όμως πού να ξέρανε ότι μετά από λίγο θα σε καλέσει ο ίδιος αριθμός 3 φορές. Την πρώτη φορά θα ακούσεις μία κραυγή, τη δεύτερη φορά θα σου βάλει ένα τρομακτικό τραγούδι και τη τρίτη φορά θα ακούσεις κάποιον να ψιθυρίζει. Έλα στοιχειωμένο αριθμέ. Σήκωσε το, μη σε πάρει. Δεν μπορεί να σηκώσει. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Έχουμε κάνει το βήμα πρώτο, όπου έχουμε καλέσει τον συγκεκριμένο αριθμό και δεν έχει απαντήσει κανένας και περιμένουμε να μας πάρουν πίσω. Λοιπόν παιδιά, έχουν περάσει 15 λεπτά και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν μας έχει καλέσει κανένας. Δεν μας έχουν πάρει τηλέφωνο 3 φορές όπως έλεγε η συγκεκριμένη ιστορία. Οπότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο στοιχειωμένο αριθμό. Μάλλον ο συγκεκριμένος δεν λειτουργεί.
Ο επόμενος στοιχειωμένος αριθμός είναι ο 2020-2020. Η ιστορία πίσω από αυτόν τον στοιχειωμένο αριθμό είναι ότι πριν πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα αγόρι πνιγόταν και προσπάθησε να επικοινωνήσει την ώρα που πνιγόταν με τους γονείς του. Δυστυχώς, οι γονείς του δεν το σήκωσαν ποτέ. Μέχρι και σήμερα λένε ότι αν καλέσει τον συγκεκριμένο στοιχειωμένο αριθμό, θα ακούσει ένα αγόρι να πνίγεται στη θάλασσα. Πνίγηκε. Δεν το σηκώνει. Μάλλον πνίγει. Κάνει μακροβούτι για τις δυο τρεις. Ο αριθμός που καλέσατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ακούγεται. Θάλασσα. Θάλασσα ακούγεται, μαλάκα. Μη τι. Ακούγεται νερό. Ωκεανός, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί στο συγκεκριμένο να μην ακούσαμε τίποτα, αλλά εγώ θεωρώ ότι μόνο και μόνο που ακούσαμε τον ήχο της θάλασσας ή το οτιδήποτε το κάνει από μόνο του creepy, άμα ξέρεις την ιστορία του συγκεκριμένου αριθμού. Άμα το έπαιρνε τώρα κάποιος άκυρος που δεν γνώριζε τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, okay, δεν θα φοβότανε. Αλλά εμείς επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε διαβάσει αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις ότι κάποιος πνίγεται, είναι πολύ creepy. Λοιπόν. Ο επόμενος στοιχειωμένος είναι... Λίγο. Έλα. Κάτσε λίγο ίσια, όρθιος. Καλά είμαι, η κάμερα είναι ίσια βασικά. Ο επόμενος είναι 801-820-0263. Ας πούμε λίγο την ιστορία του πρώτα και τον καλούμε μετά. Λοιπόν, ο επόμενος στοιχειωμένος αριθμός είναι 801-820-0263. Ο συγκεκριμένος αριθμός λένε ότι αν το καλέσεις, θα ακούσεις έναν άντρα να... The fuck. Μα την Παναγία, παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή. Έχει ανατριχιάσει. Είναι το τηλέφωνο από την προηγούμενη ιστορία που είχαμε διαβάσει. Δεν σας κάνω πλάκα. Μετά από λίγο θα σε καλέσει ο ίδιος αριθμός 3 φορές. Την πρώτη φορά θα ακούσεις μία κραυγή. Τη δεύτερη φορά θα σου βάλει ένα τρομακτικό τραγούδι. Και τη τρίτη φορά θα ακούσεις κάποιον να ψιθυρίζει. Δεν σας κάνω πλάκα. Φοβάμαι τώρα να το σηκώσω γιατί άμα έχει πάθει κάτι το κινητό και μας παίρνει τηλέφωνο εγώ θα... Το κλείσε. Ωραία, κάτσα όμως, σαν βάει. Μην τζίρε φίλε, έχω να τριχιάσω ολόκληρο αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν το περίμενα να γίνει, παιδιά, γιατί έχει περάσει η ώρα από την επόμενη ιστορία και δεν ήμουν σε βάση ότι θα πάρει όντως. Είναι σίγουρα αυτό το νούμερο. Παιδιά, αυτό είναι, μην με τρελαίνετε τώρα, είναι 12... 12-07-404-66-04. Έχουμε απορρίψει ήδη την πρώτη. Λες να τη δωμένω μετά. Τι λες μωρέ. Δεν ξετραβώ. Σιγά μου πας να ακούς κιόλα. Ρε τι λες. Ρε δεν μπορώ. Όχι εγώ. Δεν μπορώ ειλικρινά. Παιδιά ειλικρινά σας το λέω θα σταματήσω τη σειρά. Δεν το περιμένουμε. Είναι που συνεχίσεις. Σοβαρά τώρα άμα συνεχίσεις αυτό το πράγμα εγώ δεν σταματά το βίντεο. Σταματά το βίντεο. Εντάξει τώρα. Μαλακίες. Μαλακίες τώρα. Ο ίδιος. Ναι καλά. Ρε μην το σηκώσουμε. Έχω ανατριχιάσει ρε, φοβάμαι πάρα πολύ. Να δείξουμε ανοιχτά. Λοιπόν, το σηκώνω και τι γίνει. Ωραία, μην μιλήσω όμως. Παρακαλώ. Κόψτε τις μαλακίες τώρα, μας κάνουν φάρσα. Μας κάνουν φάρσα, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα, το έχει κλείσει. Το έκλεισε αυτός. Το έκλεισε αυτό. Θέλω να σταματήσουμε το βίντεο, δεν κάνω πλάκα. Τώρα έχω δεν μπορώ, θέλω πιο νερό. Θέλω πιο νερό, φέρε μου λίγο νεράκι. Ναι, δεν γίνεται, ειλικρινά τώρα. Όχι ρε πούστη μου, έλα ρε φίλε τώρα. Έλα ρε φίλε, παιδιά, δεν είμαι καλά. Να σου πω κάτι, σήκωσε το και ένα. Τέλος. Παρακαλώ. Ομιτζί, ρε φίλε! Ανατρέχεσαι, ανατρέχεσαι. Παιδιά! Ανατρέχεσαι. Ομιτζί! Εντάξει, έλα, φίλε. Ναι, ελπίζω να. Έλα. Δεν παίρνω άλλο. Δεν παίρνω άλλο, δεν σκόρπω πλάκα. Ναι, αλλά ελπίζω να σταμάτησε, να μην πάρει άλλη φορά. Επίσης, κάνω φραγή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να συνεχίσω το βίντεο έτσι. Κάνω φραγή στο συγκεκριμένο αριθμό.
Λοιπόν, παιδιά, διακόψαμε το βίντεο, το ξέρω ότι δεν ξέρω πόσο θα έχει βγει, μπορεί να έχει βγει λίγο μικρό. Είχαμε να πάρουμε ακόμα άλλα δύο τηλέφωνα, αλλά μετά από αυτό που έγινε δεν είμαστε σε φάση να ξαναπάρουμε, γιατί έχουμε φοβηθεί αρκετά, ειλικρινά, δεν είμαστε σε φάση να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Πιθανόν τα επόμενα θα τα κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Ελπίζω να γουστάρετε το σημερινό βίντεο, να σας άρεσε, ελπίζω να κοιμηθούμε σήμερα όλοι. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like στο βίντεο, να πατήσετε εγγραφή και να περιμένετε το επόμενο part. Μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Καλώς τυχεμένους αριθμούς. Αντίο.